Θα ξεκινήσω σήμερα μια νέα σειρά βίντεο στο κανάλι που θα έχει θέμα πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το Malakuti Spectre 125GB. Βέβαια, το κανάλι θα αποτελείται και από άλλο περιεχόμενο όπως την οδήγηση της μηχανής μου, δηλαδή τα motovlogs, αλλά κυρίως τα ταξίδια μου μεγάλων αποστάσεων με αυτήν τη μοτοσυκλέτα, αφού πρώτα βέβαια περάσουν τα 1000 χιλιόμετρα και το στρώσιμο, οπότε τότε θα κάνω και ένα βίντεο αλλαγής λαδιών που θα γυριστεί μέσα στο συνεργείο της αντιπροσωπείας Αχάια Μότο στην Πάτρα, όπου το αγόρασα. Σήμερα θα σου δείξω την αναβάθμιση νούμερο 1, το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Πώς να αναβαθμίσεις το Malakuti Spectre 125GP» με θέμα «Τοποθέτηση ηχητήρα καυσίμου με 4 τρύπες». Το νέο επεισόδιο 13 στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να μάθω τεχνικά θέματα για το Malakuti Spectre, αφού ακόμα δεν έχω διαθέσιμο το βιβλίο «Οδηγό χρήσης της μοτοσυκλέτας από την αντιπροσωπεία», αφού θα το στείλει ο κατασκευαστής με email, ανακάλυψα ότι ο εργοστασιακός εχητήρας, το injector δηλαδή, είναι με 2 τρύπες ένχυσης και μια πρώτη και εύκολη συντοποθέτηση από τον ιδιοκτήτη και φθηνή αναβάθμιση είναι, για παράδειγμα, να αλλαχτεί το injector από ένα άλλο με 4 τρύπες για να ψεκάζει περισσότερο καύσιμο. Εδώ βλέπουμε τον εργοστασιακό injector του Rushi Flash 150iGP που, όπως είπα στο επεισόδιο 9, είναι ολόιδια μοτοσυκλέτα αντίγραφο με το Malakuti Spectre, το οποίο, όπως βλέπουμε, έχει 2 τρύπες ψεκασμού. Και αυτό είναι το νέο injector που θα τοποθετηθεί, το οποίο έχει 4 τρύπες και το link για αγορά το έχω βάλει στην περιγραφή και στα σχόλια αυτού του βίντεο, το οποίο είναι φιλιππινέζικη ιστοσελίδα αγοράς, αλλά προς το παρόν έχει εξαντληθεί και μπορεί στο μέλλον να ξαναείναι διαθέσιμο. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, η υποδοχή της φύσας του ρεύματος είναι λίγο διαφορετική, οπότε θα πρέπει λίγο να κόψουμε και να το κοντίνουμε, όπως βλέπουμε εδώ, για να μπορεί να κουμπώσει η φύσα. Η τοποθέτηση μετά είναι πολύ εύκολη, όπως ακριβώς βγήκε πριν. Απλά τοποθετούμε ξανά το injector στη θέση πάνω στο σώμα ψεκασμού, πριν το κύλιδρο, στο throttle body, και μετά βιδώνουμε την Allen βίδα και κουμπώνουμε τη φύσα. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι αρκετά. Μετά θα πρέπει να γίνει ρύθμιση της ροής του καυσίμου ξανά, που λέγεται Injector Calibration Flow Rate, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα HUD ECU Hacker, το οποίο link για να το κατεβάσεις το έχω στην περιγραφή και στα σχόλια αυτού του βίντεο. Είναι ένα πρόγραμμα αρχείο.exe για να εγκατασταθεί σε Windows υπολογιστή, όπως σου δείχνω στο δικό μου laptop. Το πώς βέβαια θα συνδέσουμε το λάπτοπ στο Malakuti θα το δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γι' αυτό σου λέω, κάνε μια εγγραφή. Λοιπόν, Phantom Duck, το παπί φάντασμα, το παπί Spectre. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, να είσαι εκεί στο επόμενο βίντεο. Σε περιμένω.